Καλησπέρα, παιδιά, σε Κόστα εδώ. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα eBay unboxing. Mm. Σήμερα δεν θα είναι πάρα πολλά τα πακέτα και αυτό γιατί για ένα μικρό διάστημα από το τελευταίο eBay unboxing έπεσα σε ένα τέλμα. Δεν ήξερα τι άλλο θέλω να πάρω. Δηλαδή, δεν ξέρω. Πολλοί από εσά ίσω να έχετε φτάσει σε αυτή τη φάση, σε αυτή την κατάσταση, ότι όταν παίρνετε, παίρνετε κάποια πράγματα, κάποια στιγμή έρχεται που δεν ξέρετε τι άλλο θέλετε. Τέλο πάντων, επειδή γενικά προσπαθώ αυτά που θα παίρνω να είναι πρακτικά και χρήσιμα πράγματα. Γιατί έχω δει και κάποια σχόλια του τύπου πω που από βλακίε πα και παίρνει και το ένα και το άλλο. Μπορεί σε κάποιου να φαίνονται βλακίε. Όμω, ό,τι έχω πάρει προσωπικά το χρησιμοποιώ. Οπότε για μένα δεν είναι τόσο βλακίε. Τέλο πάντων, γι' αυτό και θέλω αυτά που παίρνω να είναι κάποια πράγματα τα οποία θα έχουν μια χρηστική αξία. Και γι' αυτό καθυστέρησα λίγο. Αλλά σιγά σιγά τώρα ξαφνικά είχα ένα κενό και μπα, βρήκα ένα εκατομμύριο πράγματα που θέλησα να πάρω μετά από αυτό. Οπότε από εδώ και πέρα να λίγο πιο τακτικά eBay unboxing τουλάχιστον μέχρι και να... Μέχρι και το καλοκαίρι να τελειώσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμω τι βρήκα σιγά σιγά. Το πρώτο πραγματάκι, ναι φυσικά αυτή η διεύθυνση τέλος πάντων, anyway Σας το έχω ξαναπεί, όποιος θέλει να στείλει πακέτο είναι ελεύθερος, θα σας δείξω και κάτι άλλο Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο πακετάκι Και αν καταλαβαίνω από το πάνω κάτω, νόμιζα στην αρχή ότι είναι converters, όμως νομι... τελικά, τελικά πρέπει να είναι κάτι άλλο Όχι, converters είναι Λοιπόν, γιατί περιμένω και κάτι άλλο ιδιαίτερα ξεχωριστό. Μέσα έχουμε και τα αποδεικτικά ωραία. Κάποιοι στέλνουν και αποδείξεις μαζί. Λοιπόν, έχω πει σε προηγούμενο βίντεο μου ότι... Ε, καλό είναι να έχουμε πολλούς converter στο σπίτι. Είναι μια, γενικά, μια, είναι μια συμβουλή μάλλον που μπορώ να σας δώσω και να την τηρήσετε γιατί Χρειαζόμαστε πια Converters για το κάθε T. Δεν υπάρχουν Universal πραγματάκια, ειδικά όσοι ασχολείστε με τον ήχο χρειάζεστε για τους Converters. Επειδή είδα ότι κάποιοι Converters που είχα πάρει δεν δούλευαν για ηχεία, θέλησα να πάρω δοκιμαστικά κάποιου άλλους. Λοιπόν, γιατί είναι ανάλογα που θα κάτσει. Αυτοί εδώ είναι δύο Converters που αναλαμβάνουν να κάνουν RCA θύρε, RCA είναι τα περισσότερα ηχεία που έχω να πω πίσω, σε καρφί 1-4. Επειδή θέλω να κάνω επιτέλου, να βάλω μάλλον πάνω σε αυτή την έρμη κονσόλα που πήρα δύο ηχιάκια που έχω από ένα στεροφωνικό και θέλω να τα δοκιμάσω πάση θυσία να δω πώ κάθονται και είναι RCA και δεν ταιριάζουν. Οπότε λέω, α πάρω αυτό τον έρμη κομβέρτορα. Πήρα μία φορά, η φάση δεν έκατσε γιατί μάλλον ήταν ελαττωματικοί οι κονβέρτορε. Τώρα πήρα αυτού εδώ, και επίση να προσέχετε, όταν έχουν τα δύο λαστιχάκια, τι δύο μαύρε γραμμέ εδώ, όπω και βλέπετε. Λοιπόν, φαίνεται. Εν τω μεταξύ μου αρέσει, το βάζω και στο φω από κάτω και δεν φαίνεται καλά. Λοιπόν, όταν έχουν τα δύο μαύρα τέτοια είναι στέρεο, όταν έχουν το ένα είναι μόνο. Προσέξτε όσοι παραγγέλνουν κονβέρτορε, λοιπόν. Εμεί αυτό που θέλουμε είναι στέρεο. Χρήσιμη είναι. να παίρνετε το Converter Πάμε στο επόμενο πραγματάκι, το, το, το οποίο πραγματικά θα μου λύσει τα χέρια. Δείτε λίγο πίσω. Όσοι βλέπετε τα βίντεο μου, έχετε προσέξει την, ε, τη βάση που έχω φτιάξει για τον τοίχο, γιατί αυτό το έχω φτιάξει εγώ, για να στερεώνω τα ακουστικά μου. Λοιπόν, επειδή εντάξει, είναι ωραίο, βάζω τα ακουστικά που δεν χρειάζομαι, δεν χρησιμοποιώ πάρα πολύ, όπως βλέπετε. Λοιπόν, η κάμερα το μεταξύ μια μα, γίνεται φωτεινή, μια γίνεται σκοτεινή, δεν ξέρω τι φταίει, τέλο πάντων. Λοιπόν, επειδή δεν μπορώ όλη την ώρα να με μπροσπίσω, θεώρησα και ήθελα να παραγγείλω κάτι άλλο χρήσιμο που είδα. Και είναι αυτό εδώ το πραγματάκι. Αυτό εδώ το πραγματάκι, παιδιά, είναι ένα ωραίο κομμάτι πλαστικό όπω βλέπετε το οποίο τι κάνει. Απλά το βάζεις στο γραφείο σου από το πλάι και κρεμά τα ακουστικά σου εδώ πέρα. Μπορείς να το βάλεις στο πισί σου, στον πύργο σου επάνω, έχει αυτοκόλλητο εδώ πέρα. Βέβαια μην το κρεμάσετε στο κουτί σας αν δεν θέλετε να το χαλάσετε ή οτιδήποτε. Έχει το αυτοκόλλητό του εδώ πέρα, το βάζεις εδώ τσακ μπαμ και κρεμά τα ακουστικά σου. Το συγκεκριμένο παιδιά έχει πως το χαμπάρει. 68-69 λεπτά αν την κάνω λάθος. Εντάξει, θα μου πει για ένα κομμάτι πλαστικό, ναι, όμω καλό ή είναι αρκετά χρήσιμο, αρκετά πρακτικό, ειδικά για αυτό που το θέλω εγώ και νομίζω θα με βολέψει και θα με εξυπηρετήσει πάρα πολύ, ώστε να το βάλω εδώ στο πλάι στο γραφείο και να πιάνω και τα ακουστικά μου όλη την ώρα για να ακούω τη μουσική μου. Πάμε στο επόμενο πακέτο, το οποίο να σα πω την αλήθεια, όταν το τον παραγγείλα είχα άλλε βλέψεις γι' αυτό. Ε, ο φίλο τέλειος, ο οποίο με άκουσε και το πήρε κι αυτό, μου είπε κάποια αρνητικά. Γιατί τώρα το καλοκαίρι είναι λίγο περίεργο. Λοιπόν. Βρήκα. Για να καθαρίζει πληκτρολόγια από το eBay. Αυτό εδώ το πραγματάκι. Αυτό εδώ το πραγματάκι είναι μια τύπου γλίτσα. Σαν ένα πράγμα, σαν μίξα είναι σκεφτείτε το οποίο σε βοηθάει να τα ανοίξω κιόλα. να τα γεμίσω τέλος πάντων ναι γιατί τι γίνεται αυτό το πραγματάκι είναι μια τύπου ειδική γλίτσα όπως βλέπετε εδώ πέρα που σε βοηθάει να καθαρίζεις το πυρολογιό σου μπαίνεις στα πλήκτρα ανάμεσα και... και καθαρίζει το θέμα είναι ότι επειδή τώρα είναι καλοκαίρι και αυτό ζεσταίνεται, λιώνει. Και λόγω της ζέστης αυτό το πράγμα τώρα είναι σαν μια σούπα. Γι' αυτό και δεν θέλω να τα ανοίξω εδώ, γιατί θα γεμίσω και μετά τη μάζεψέ του και καθαρίσέ το. Ε, σω να είναι πραγματικά από τι πρώτε φορέ που δεν ξέρω αν. Ε, βασικά δεν παίζει να έχω κάνει καλή επιλογή σε κάτι. Όμω το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον. Γιατί εμένα. Γιατί είναι καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι λόγω ζέστη λέω τα πάντα. Οπότε εντάξει, νομίζω θα το δοκιμάσω να το βάλω λίγο στο ψυγείο πρώτα, να κρυώσει, να σφίξει λίγο και μετά θα το βγάλω. Απλά αυτό είναι μια ωραία μίξη τέλο πάντων η οποία βοηθάει στο να Καθαρίζει τα πληκτρολογιά σου. Ο Στέλιος μου είπε που το δοκίμασε ότι επειδή είχε ζέστη πάρα πολύ έσπασε σε κομματάκια και έμεινε κομματάκια στο πληκτρολόγιο οπότε δεν ήταν τόσο καλό. Και τέλο πάντων αυτό ήταν. Το περίμενα να σα πω: Πάση και καθαρίσω λίγο αυτό το τρόμο πικτρολόγιο, γιατί έχω βαρθεί να βάζω και να βγάζω τα πλήκτρα για να το κάνω. Τέλο πάντων, anyway, θα μπει πρώτα στο ψυγείο και μετά θα το δοκιμαστεί. Συγγνώμη που δεν σα το ανοίγω εδώ, αλλά καταλαβαίνετε Εσεί μπορεί να θέλετε να το δείτε. Εγώ όμω δεν θέλω να μαζεύω χαζομάρες από κάτω. Λοιπόν. Και το τελευταίο, το τελευταίο πακέτο να δω κιόλα γιατί πάντα κάνω λάθο το όνομα. Αυτό το πακέτο, επειδή είδατε τι προάλλε ένα, ένα unboxing που έκανα μόνο στο Facebook με κάτι κασέτες Game Boy. Ένα παιδί, ο Σαλτό Δημήτρη, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, είδε το unboxing και επικοινώνησε μαζί μου επειδή είδε ότι προσπαθώ να μαζέψω κάποιες κασέτες σιγά σιγά με, κόνο, με, κόπο και πάθος και μου έστειλε μερικές κασέτες Game Boy. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη. Δημήτρη σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλοι μου από την καρδιά μου και μου έστειλε αυτό εδώ το πακετάκι με κασέτες Game Boy που πιστεύω και σε εσά αρέσει και σε μένα αρέσει. Εγώ θα τις παίξω σίγουρα. <laughs> Εσείς απλά θα τις δείτε. Ε, γενικά πολλοί ρωτάτε μα πώς δεν τα έπαιξε στον καιρό του και, και και Το έχω πει κάποιες φορές, δεν ξέρω πόσοι το έχετε ακούσει, το προσέξετε, γενικά όταν ήμουν ένα παιδί, τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα οικονομικά. Οπότε, αυτό που ήταν αυτονόητο για πολλού, όπω το να παίξουν κάποια παιχνίδια, εγώ δεν μπορούσα να το έχω. Ούτε κονσόλε είχα μικρό. Ένα PlayStation και αυτό δανεικό. Ε, ούτε κονσόλε είχα, ούτε χειροκίνητε, ούτε τίποτα. Παίζει να είμαι από του μόνου Έλληνε ο οποίο δεν έχει παίξει Game Boy όταν ήταν παιδί. Οι φίλοι μου δεν μου έδιναν να παίξουν Game Boy. τότε. Γενικά, τέλο πάντων, υπάρχουν άλλε φάσει γιατί βλέπω και κάνετε κάποιο και βίντεο για το bullying και ιστορίε. Πιστέψτε με, δεν ξέρετε τι θα πει πραγματικό bullying όταν είσαι μικρό. Τέλο πάντων. Ε... Απλά όταν ήμουν μικρό, δεν μπόρεσα να παίξω κάποια πράγματα. Και τώρα μεγαλώνοντα, βγάζοντα κάποια λεφτά από εδώ και από εκεί, απλά προσπαθώ να κάνω αυτά που δεν έκανα μικρό. Έξω κάπω έτσι ξεκίνησε και το κανάλι. Κάπω έτσι ξεκίνησε να κάνω και συλλογή με τον υπολογιστή παιχνίδια και όχι μόνο. Και το Game Boy, επιτέλου μετά από 25 χρόνια, κατάφερα να πιάσω ένα Game Boy στα χέρια μου. Μετά από 25 χρόνια. Γι' αυτό εσεί, τουλάχιστον που είστε πιο μικροί, τα παιχνίδια σα, επειδή τώρα τα έχετε όλα στη μάπα έτσι, πάρτε δώρο παιχνίδια, πάρτε, πάρτε. Εκτιμήστε τα λίγο παραπάνω. Και όχι μόνο. Δηλαδή είναι καλό πράγμα. Κάποιοι όταν ήμασταν μικροί δεν είχαμε. Αν πει και τι σα νοιάζει, προφανώ. Αλλά μάθετε να εκτιμάτε λίγο τα αυτά που έχετε, γιατί τώρα είναι καλέ εποχέ. άσχετα και μου περνάμε δυσκολίε ή οτιδήποτε. Είναι ακόμα καλέ εποχέ. Κάποτε κάποιοι δεν είχαμε ούτε αυτονόητα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κασετούλε. πρώτη κασετούλα. Oh. Και έπισα και καλή. Pokemon Fire Red, Fire Red, Edition. Wow. Ξανθή, εσύ που το βλέπεις αυτό, ελπίζω να μην μου τη λες από εδώ και πέρα πια που δεν έχω Pokemon κασέτες. Wow, αυτό θέλω να το παίξω όπως και Όπως και δίποτε. Η επόμενη είναι Konami Game Boy Collection Volume 3. Είναι μια συλλογή που μου είχε πει και ο Δημήτρης που έχει μέσα πάρα πολλά παιχνίδια, πρέπει να έχει γύρω στα 30 αν θυμάμαι καλά που μου είχε πει Ο... κλασικά παιχνίδια για Game Boy υπάρχουν τέτοιε κασέτες, ψάξτε με 100 με 30 παιχνίδια λοιπόν, η επόμενη είναι το Finding Nemo πολύ ωραίο παιχνίδι, σας είπα ότι το SP Παίρνει κασέτε και από το παλιό, το κλασικό, το Game Boy και από το Color και από το Advance. Οπότε, αν κάποιο θέλει να πάρει παλιά κονσόλα, Ντάση πάρει το SP και αυτό το tip μου το έδωσε ο φίλος, ο φίλος, στέλιος από τον κακό χαμό, πραγματικά. Αυτή εδώ, για να δούμε, αυτή έχει και φικούλα. Πάρα πολύ όμορφα. Πρέπει να βρω ότι δυστυχείς, πλακά-πλακά. και στο eBay είναι ακρόμα τσιμπημένες. Α, α. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι Gargoyles, wow. Τη συγκεκριμένη μου την είχε προτείνει ένα παιδί να την, να την βρω, να την κάνω και τα τελικά να αποτάφερε η... η έρμη, ζωή και το παίρνω, wow, Gargoyles, παιδιά, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο παιχνίδι και αυτό. Πραγματικά εντυπωσιακό. Τι άλλο έχει μέσα. Metroid, wow, Α, το Metroid είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Είδατε τα χάλια τη η ε... στην Ιθρύ με το Metroid, λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο Metroid. 1991, παιδιά. Πολλοί από εσά δεν υπήρχαν τικά. Εγώ ήμουν τριών χρονών τότε. Τριών-τεσσάρων. Λοιπόν. Metroid είναι η Ιαπωνική έκδοση. Metroid 2 βασικά για να είμαι ακόμα πιο σαφή. Και έχει κι άλλο. Και έχει κι άλλη μία τελευταία. Που είναι το The Legend of Zelda Link's Awakening. Και εν τω μεταξύ βλέπετε στράβωσε λίγο η κάμερα. Α την φτιάξω λίγο να είναι στα ίσια τη. Καημένη κάμερα. Λοιπόν, αυτό εδώ, Link's Awakening. Δημήτρη, δεν έχω λόγια φίλου μου πραγματικά δηλαδή και τα λέμε και όλα στο, στο facebook και συζητάμε αλλά πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ και από εδώ εντάξει, πραγματικά δεν έχω λόγια. Είναι παιχνίδια τα οποία τα έψαχνα, ήθελα να τα δοκιμάσω όμω. Να σα πω την αλήθεια, η, αν μπείτε στο κυνήγι για Game παιχνίδια παιχνίδι, είναι αρκετά τσιπημένε οι τιμέ. Ειδικά τώρα που ξαναπήραν τα πάνω του και όλοι ζητάνε παράλογα πράγματα για κάποια παιχνίδια. Τέλο πάντων, λοιπόν, αυτό ήταν σιγά σιγά η συλλογή μου μεγαλώνει και πραγματικά θα μπορέσω να παίξω και παίζω παιχνίδια τα οποία ε, δεν είχα παίξει μικρό. Αυτό ήταν, ελπίζω να σας άρεσε, check the now, ήμουν ο Κώστας, να έχετε μια όμορφη μέρα. Και εκτιμάτε τα παιχνίδια σας, εκτιμάτε τα. Μπορεί να τα έχετε φάτσα κάρτα όλα μπροστά σας, αλλά μάθετε να τα εκτιμάτε. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.